συνεργασία με το Δήμο διαμορφώσαμε τη στρατηγική επικοινωνίας για την αντιμετώπιση του θέματος του μεταναστευτικού. Μία στρατηγική που είχε ένα βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, η οποία διαχώριζε το τουριστικό προϊόν από το κοινωνικοπολιτικό ζήτημα, έθετε τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές προτεραιότητες, διαμόρφωνε τους μηχανισμούς υλοποίησης και καταρτήσαμε και τα μηνύματα στα οποία θα βασιστούμε. Μηνύματα τα οποία διαμορφώσαμε σε συνεργασία και με την αξιοποίηση της ομάδας επικοινωνίας της Marketing Greece, η οποία αποτελείται από ένα γραφείο τύπου, ένα διεθνές γραφείο τύπου και από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα μηνύματα αυτά είχαν ως βασικό περιεχόμενο, βασικό πυρήνα, τις θετικές εμπειρίες, θετικό περιεχόμενο για την Go. Τα μηνύματα αυτά προωθήθηκαν σε tour operators και σε δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα να επιτύχουμε σημαντική δημοσιότητα σε μέσα του εξωτερικού, τόσο online όσο και έντυπα. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι επιτύχαμε δημοσιογραφική κάλυψη στο Travel Insight στη Γερμανία, στο TTG, τόσο στην online έκδοση όσο και στην έντυπη έκδοση. Παράλληλα, υλοποιήσαμε δημοσιογραφικά ταξίδια με εξουσιοδοτημένους ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους, αλλά και lifestyle και travel bloggers. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η υλοποίηση δημοσιευμάτων, ήταν η επίτευξη δημοσιευμάτων σε σημαντικά εξίσου μέσα, όπως για παράδειγμα το VAS στη Γερμανία, η online και η offline έκδοσή του και η κυριακάτικη έκδοση του TSAN. Επιπλέον, οι bloggers, στους οποίους αναφέρθηκα πριν, μετέφεραν το θετικό μήνυμα της ΚΟ τόσο στα δικά τους social media, στα δικά τους site και πάντα είχαν να πούν ένα θετικό για την ΚΟ. Επιπρόσθετα, η ψηφιακή προώθηση της ΚΟ και του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ βασίστηκε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Marketing Greece, το discovergreece.com. Βασιστήκαμε εδώ για να υλοποιήσουμε μια σειρά ψηφιακών ενεργειών, μια σειρά καμπανιών. Ξεκινώντας από τον Ιούνιο, η ΚΟΣ είχε ειδικό αφιέρωμα μιας εβδομάδας στην αρχική σελίδα του Discover Greece σε 6 γλώσσες. Παράλληλα, η ΚΟΣ ήταν το κεντρικό θέμα στο μηνιαίο newsletter του Discover Greece κατά το μήνα Ιούνιο. Ενεργοποιήσαμε το hashtag COS Summer 2015 και υλοποιήσαμε ένα ειδικό πλάνο ενεργειών στα social media και την κοινότητα μελών του Discover Greece που απαριθμεί περισσότερα από 700.000 μέλη με σκοπό να αναδείξουμε το θετικό, τις θετικές εμπειρίες και τις θεματικές ενότητες της COP. Επιπλέον, κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η ΚΟΣ είχε τη δική της ξεχωριστή ενότητα στην εθνική καμπάνια που υλοποίησε η Marketing Greece σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, τη Happening Now. Τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση της προώθησης του μηνύματος. Η ψηφιακή προώθηση όμως δεν σταμάτησε εκεί, συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο. Σε συνεργασία και πάλι με την Περιφέρεια, υλοποιήσαμε ένα πλάνο ψηφιακής προώθησης στα social media του Discover Greece, την οποία ενισχύσαμε τον Νοέμβριο και κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Η COS και πάλι είχε ειδικό αφιέρωμα ως top story στην αρχική σελίδα, στο εξώφυλλο του Discover Greece. Προωθήθηκε με ειδικά banners στις εσωτερικές σελίδες, στις αντίστοιχες εμπειρίες για την Go, στις εσωτερικές σελίδες του Discover Greece. Υλοποιήσαμε διαγωνισμό για να προσελκύσουμε περισσότερους χρήστες, να προσελκύσουμε τη δημιουργία αυθεντικών ιστοριών από τους ίδιους τους χρήστες και να αυξήσουμε και τη διάδραση μαζί τους. Για τις ανάγκες του διαγωνισμού, αναπτύξαμε ειδική σελίδα που είναι διαθέσιμη σε ελληνικά και αγγλικά και στη συνεργασία και με την Ένωση Ξενοδόχων θα προσφέρουμε το δώρο στον νικητή. Η καμπάνια ενισχύθηκε από αξιοποίηση του ψηφιακού οικοσυστήματος του Discover Greece στα social media και την κοινότητα μελών ευρύτερα και προωθήθηκε μέσα από ένα ειδικό πλάνο ψηφιακής διαφήμισης
σε επιλεγμένο κοινό, σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, στο δίκτυο της Google, αλλά και στα social media. Οι ενέργειες αυτές μας έφεραν σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία αξίζει να αναφέρουμε.